Λοιπόν, είδατε τι ωραία πράγματα σας δείχνουμε στη ψηφιακή Ελλάδα. Γιατί είμαστε κοντά σας, είμαστε μαζί σας μια φορά την εβδομάδα. 6 με 7 από την ΕΤΕΝΑ. Γιατί η ΕΤΕΝΑ είναι το μοναδικό κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Θα το πω, είναι το σπίτι μου, μπες θα με πλακώσει. Το οποίο τι κάνει, είναι κοντά στο ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες. Γιατί πρέπει να σας τα λέω αργά και σταθερά. Όχι για να τους πείσω, Λιδία μου, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα να λειτουργήσουν και στο ιντερνετικό κομμάτι. Ευκολότερα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε μαζί για σχέσεις. Social networking, δηλαδή στα ελληνικά, κοινωνική δικτύωση. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό κατά βάση είναι ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης μπορεί να διαμορφώνει προφίλ, να προσθέτει φίλους, είτε είναι γνωστοί του, είναι πολύ κοντινοί του ανθρώποι. Γενικά να έχει ένα δίκτυο ανθρώπων το οποίο να επικοινωνεί πιο εύκολα. Τη σελίδα διαμορφώνει μόνος του, μπορεί να διαλέξει χρώματα, μπορεί να βάλει φωτογραφίες, οτιδήποτε θέλει. Πάντως είναι δικός του χώρος και μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες μεγαλύτερα site θέλω να γνωρίσω τον κόσμο που μπαίνω? Facebook. Το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Έτσι. High Five, το οποίο συνήθως είναι για ηλικίες έτσι λίγο πιο 15 χρονών. Έτσι, ωραία, λίγο πιο σε λίγο θα δούμε και στην οθόνη μας την κάρτα, τη μαγική που έχει όλες τις διευθύνσεις. Μην φύγει κανείς. Λοιπόν, μπαίνεις στο Flickr πιο πολύ για να μοιράσεις φωτογραφίες. Στο Flickster, μπαίνεις στο LinkedIn. Ωραία. Το οποίο είναι πιο πολύ επαγγελματικό και βέβαια στο MySpace. Στην αρχή ξεκίνησε λίγο πιο πολύ για να μοιράζεσαι μουσική και να κάνεις πράγματα. Τώρα εντάξει, έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Ωραία. Θα δούμε και full frame, όπως λέμε στη γλώσσα της τηλεόρασης, στην κάρτα. Για να, να σας διαβάσουμε και τα site. Τι είναι social networking, να το δείτε. Λοιπόν, είναι 82,2% των Ελλήνων χρηστών ίντερνετ προτιμά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Wow! Για να επικοινωνεί με χρήστες από όλο τον κόσμο. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν με τη μορφή γενικευμένων online κοινοτήτων. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πες και άλλα. Συμβουλές, Λιδία. Λοιπόν, συμβουλές. Κατά βάση, σερφάρουμε, τσεκάρουμε πάντα το προφίλ των ανθρώπων με τους οποίους μιλάμε. Γιατί εντάξει, ωραία να γνωρίζουμε κόσμο, αλλά είναι καλό να το κάνουμε και με ασφάλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Και κυρίως τι φωτογραφίες ανεβάζουμε. Και βέβαια δεν βάζουμε προσωπικά στοιχεία μέσα. Δηλαδή, τηλέφωνα, διευθύνσεις είναι καλό να μην τα βάζουμε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποιον έχεις απέναντι. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λιδία. Εγώ ευχαριστώ. Διότι για άλλη μια φορά μας ενημέρωσες χειραψία. Γεια σου. Την άλλη εβδομάδα θα μας πεις και άλλα κόλπα. Εννοείται. Σε έχω κλείσει. Με έχεις κλείσει. Πρώτο πάγκο πίστα. Εδώ έγινε. Λοιπόν, και εμείς φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τι είδαμε σήμερα. Τις καρτούλες που αγαπάτε και τις ζητάτε και με βλέπετε στον δρόμο και μου λέτε: Νίκο, αυτές τις κάρτες στο τέλος της εκπομπής μπορείτε να τις αφήνετε πιο πολύ ώρα, να τις βλέπουμε. Τώρα θα τις δείτε μία-μία όλες τις διευθύνσεις και ο Νίκος θα σας τις διαβάσει. Για να μην λέτε ότι δεν σας προσέχω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πλήρης οθόνη. Λοιπόν, πάμε να τις διαβάσουμε μαζί, τις καρτούλες. Παπ! Τι είδαμε σήμερα, mensfashionabout.com, men24.gr, mibo.com, για κοινωνική δικτύωση, stellarium.org, που είναι για τους αστερισμούς, helloop.gr, το οποίο είναι η κοινότητα των Linuxάδων, xblog.gr, που είδαμε για τα νέα, itguruclub.gr, για να οργανώσετε τις δουλειές σας, shutters.net, θα δείτε για το Celestia, θα το πούμε και αυτό, και touristicinvestments.blogspot.com, που είναι για ενημέρωση μέσω ίντερνετ για το τι γίνεται, ακίνητα, πωλήσεις κτλ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, αμπίμο πέκτορε που λέγανε οι Λατίνοι, όλους τους συναδέλφους στο Control του Studio Delta της ελληνικής τηλεόρασης. Τα συναδέλφους στις εξωτερικές μεταδόσεις, όλα τα συνεργεία που τρέχουμε κάθε εβδομάδα και κάνουμε μέσα σε αντίξωες συνθήκες τόσα θέματα για την ψηφιακή Ελλάδα. Και να πω ότι η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά, δεν ο Νίκος, είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ εντός και εκτός πλατό. Και να σας πω το εξής, αν μας χάσατε δείτε μας στο YouTube και δεν μας προλάβατε, δείτε μας σε επανάληψη κάθε την ίδια μέρα μετά τις 2 η ώρα το πρωί για τους ξενύχτιδες. Δείτε μας το Prisma Plus με νοηματική για να μάθετε τα πάντα και πιο αργά ώστε να εμπεδοθούν. Και μην μας ξεχνάτε, στείλτε μας κανένα mail, πάρτε μας κανένα τηλέφωνο, είμαστε κοντά σας και θα είμαστε, γιατί ελληνική τηλεόραση και τεχνολογία ψηφιακή πάνε μαζί στην ΕΤΕΝΑ. Γεια σας και καλή εβδομάδα και καλό σερφάρισμα. Την άλλη Δευτέρα 6 με 7 πάλι μαζί.